Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αστυνομία και κοινωνία, μια παραγωγή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Blue Sky. Απόψε δεν βρίσκω λόγια να ξεκινήσω την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Πάνω που πήγαμε να πούμε αντίο στο Φεβρουάριο, πάρε μαζί σου και την πανδημία και όλα όσα μας συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, να υποδεχθούμε την άνοιξη με κάποια χαμόγελα, ξαφνικά ακούσαμε τις σιρήνες του πολέμου. Πόλεμος, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και μάλιστα στη γειτονιά μας. Αδιανόητο, αδιανόητο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν ήταν βέβαια κεραυνός εν εθρία. Τα σύννεφα του πολέμου ήταν ορατά εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς ο πόλεμος δεν απετράπει. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν σήμερα και τις παρακολουθούμε όλοι και όλες με κομμένη την ανάσα. Στέκομαι βεβαίως στον πόλεμο, γιατί μέσα στην τραγικότητά του και στις συμφορές που προκαλεί, είναι προφανές ότι μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε και ως μια συνδικαλιστική εκπομπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για το διακύβευμα του πολέμου και πάνω απ' όλα για το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας. Τελικά, η ειρήνη και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένες παντού και πάντα. Ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας είναι τεράστιος και παρά τα όποια προβλήματα, ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός πράττουν το χρέος τους απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Προχθές, το ψυχοσάββατο, είχαμε κάποιες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των δεσόντων στο καθήκον αστυνομικών και μας δόθηκε η δυνατότητα να πούμε πολλά. Απόψε μαζί μας θα είναι στην εκπομπή μας 4 πρόεδροι πρωτοβαθμίων σωματείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Όλοι τους υπηρετούν σε νευραλγικές περιοχές και νευραλγικές υπηρεσίες, οπότε θα αναδείξουμε και τις ιδιαιτερότητες της αστυνομίας σε αυτές τις περιοχές. Θέλω να καλωσορίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Νίκο Μποζίκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, τον κύριο Γρηγόριο Συριάννη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, τον κύριο Ξανθουδάκη Νίκο, καθώς και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Λέσβου, τον κύριο Βασίλειο Ροδόπουλο. Κύριε Μποζίκη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας απόψε. Μια πολύ κρίσιμη βραδιά. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπα νωρίτερα, στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο είναι σε εξέλιξη και όλοι παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τα τελευταία γεγονότα. Είχε προηγηθεί βέβαια στη χώρα μας η ενεργειακή κρίση, η πανδημία, η δική μας οικονομική χρεοκοπία. Όλα αυτά θα έλεγα ότι δημιουργούν ένα ζωφερό περιβάλλον, ένα απάνθρωπο περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας, υπηρεσίας του Έλληνα αστυνομικού είναι εξαιρετικά δύσκολες. Μέσα σε όλα αυτά εσείς καλείστε πάντοτε να βρίσκεστε στις επάλξεις του καθήκοντος. Πράγματι κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λίγες φορές μας δίνεται δυνατότητα να έχουμε βήμα σε ένα κανάλι της Αθήνας που να έχουμε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας και στην πρωτεύουσα. Πράγματι, διανύουμε μια δύσκολη στιγμή για την παγκόσμια ιστορία και οι εξελίξεις δυστυχώς είναι πολύ αρνητικές. Θα πρέπει όμως εδώ να σταθούμε σε ένα σημαντικό σημείο κατά την άποψή μου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων και δεν ανταποκρίνεται στο ύψος που θα έπρεπε να έχει μία ένωση όπως είναι αυτή. Με λίγα λόγια, έχει παραχωρήσει έδαφος στην Αμερική από τη μία πλευρά, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση με τους υδρογονάνθρακες που πρόκειται να πουλήσει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή λόγω της έλλειψης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μία Ρωσία η οποία επικαλούμενη τα δίκαια των ομοεθνών τους εισβάλλουν σε μία ξένη χώρα, αλλάζοντας το ανεξάρτητο κράτος, ουσιαστικά μεταβάλλοντας το status quo, την υπάρχουσα κατάσταση. Έχουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα που έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Βεβαίως. Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό το 1974, προασπίζοντας υποθέτως τα συμφέροντα των ομοεθνών τους, των Τούρκων του Μεγαλονήσου, κατέλαβε το νησί, το 1/3 του νησιού. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί από τότε μέχρι και σήμερα. Κανείς όμως για αυτό το ζήτημα δεν μιλάει και βρίσκεται στις καλένδες.
Καλά κάνετε Σήμερα, και το λοιπόν, επισημαίνετε βεβαίως. Είχαμε και το πρόβλημα αν... της Ιουγκοσλαβίας, έτσι, αργότερα, το 1999 ακριβώς, βεβαίως, ακριβώς. Όπου και εκεί Επιβάλλεται να το επισημάνουμε αυτό, βρεθήκαμε ως χώρα γιατί στην έγκαινη. βλέπουμε την διακριτική διαχείριση που γίνεται σε δύο όμοια προβλήματα. Γιατί η Ουκρανία δυστυχώς είναι κομβική χώρα από τη στιγμή που περνάνε η πιο πολλή αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη και γι' αυτό όλοι κόπτονται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, όπως είπα όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων και αφήνει χώρο σε άλλους να διαχειριστούν τα προβλήματα που γίνονται μέσα στην αυλή της. Έτσι είναι. Αυτό που είπα στην αρχή, το διακύβευμα του πολέμου πλέον φαίνεται ότι η ειρήνη και η δημοκρατία δεν είναι έννοιες κατοχυρωμένες εσαΐ έτσι και παντού. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει σε κάθε περίπτωση. Αφενός, κύριε Σταυρακάκη, δεν είναι κατοχυρωμένες. Το λέω αυτό γιατί η Ομοσπονδία κάποτε, όταν ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία ήταν στο Ζενίθ, του είχε κάνει διαδήλωση. Θυμάστε, είχε ενώσει τη φωνή της με το υπόλοιπο φιλιρηνικό κίνημα εκείνης της εποχής. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τα φιλιρηνικά κινήματα στην Ευρώπη γενικότερα έχουν έτσι υποχωρήσει, θα έλεγα. Εσείς όμως, ως γνήσιοι δημοκράτες, αγωνίζεστε για τα ιδανικά της ελευθερίας, τις αρχές, τις αξίες τις οποίες πρεσβεύετε ως Έλληνες αστυνομικοί και τα επισημαίνετε με κάθε ευκαιρία. Ακριβώς αυτό υπηρετούμε. Και το Σάββατο που ήταν το ψυχοσάββατο και τιμήσατε τους νεκρούς σας, στο ναό των Παμελίστων και ταξιαρχών ακούστηκαν αυτά τα δεδομένα, φαντάζομαι και στη δική σας περιοχή. Ακριβώς στο ίδιο χώρο πραγματοποιήσαμε και εμείς το μνημόσυνο στους νεκρούς μας, στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, για τη διασφάλιση όλων των ανωτέρων αγαθών που είπατε. Ναι. Δυστυχώς όμως η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχει υιοθετήσει αυτή τη μέρα ως μέρα τιμής στους νεκρούς συναδέλφους μας. Και μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία και οι πρωτοβάθμιες ενώσεις προβαίνουν στην απόδειξη φόρου τιμής στους νεκρούς μας. Η μέρα της αστυνομίας βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε έτσι για του λόγου το αληθές ότι ορίστηκε η εορτή του Αγίου Αρτεμίου τον Οκτώβριο. Ενώ πρώτη η Ομοσπονδία από το 8ο τη συνέδριο ακόμα, πολλά χρόνια πριν, είχε κατοχυρώσει και καταστατικά την ημέρα μνήμης των ηρώων του σώματος των πεσών των αστυνομικών. Και να ευχηθούμε, μιας και είναι ένα επίκαιρο ζήτημα, αυτό το επικίνδυνο, το οποίο είναι η κορονίδα των ετοιμάτων διεκδίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, να μην αποτελέσει αντικείμενο αναστολής η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία. Γιατί τα έχουμε δει όλα. Έτσι. Με λίγα λόγια, μην επικαλεστεί η κυβέρνηση τη συνεπία αυτής της εξέλιξης. Αδυνατούμε για ακόμα μία φορά να προβούμε στην αναγνώριση του επαγγέλματος των αστυνομικών ως επικίνδυνο και να μην χορηγήσουν αυτά που οφείλουν και αρμόζει να έχουμε ως απολαβές για αυτή την ιδιαίτερη δουλειά που κάνουν. Δεν θέλω να είμαστε απαισιόδοξοι. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί καταστάσεις σοβαρές για την εξέλιξη αυτού του χρόνιου έτσι, αιτήματος της Ομοσπονδίας όσον αφορά την επικινδυνότητα της εργασίας. Λέω, θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αφού συνδεθούμε και με τους άλλους προέδρους. Θέλω όμως εσείς να μας πείτε εκεί, ως πρόεδρος στην Κέρκυρα, πώς βιώνουν οι συνάδελφοί σας, οι συναδέλφοι σας, τα προβλήματα της καθημερινότητας της αστυνομικής σε σχέση πάντοτε με τα μεγάλα διακυβεύματα, διότι η ελληνική αστυνομία είναι πάντα μπροστά. Πάντα μπροστά στον Εύρο, τότε με τον υβριδικό πόλεμο, καπάκι μετά η υγειονομική κρίση, πάντα μπροστά, εσείς δίπλα στους ανθρώπους με τη λευκή στολή, εσείς με τις μπλε στολές. Δώσατε εδώ τον αγώνα σας. Σε αντιδιαστολή της προσφοράς από την πλευρά των αστυνομικών, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε και αναγνωρίζει την προσφορά των ανθρώπων με την άσπρη ποδιά, όπως είπατε, που είναι πολύ μεγάλη. Οι γιατροί, είναι νοσηλευτικό προσωπικό βεβαίως. Σαφώς. Πουθενά δεν μνημονεύτηκε η προσφορά της αστυνομίας. Από την άλλη μεριά, η αστυνομία έκανε τη βρώμικη δουλειά, να το πω έτσι. Η ο ρόλος της αστυνομίας είναι αυτός, θα σας πούνε όμως. Ο ρόλος είναι της ο ρόλος της αστυνομίας. Σαφώς και είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Και επιβάλλεται να συνδράμουμε και να συμπορευτούμε με όλες τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, προκειμένου να μπορέσει να πολεμήσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται πανδημία, που λέγεται κορονοϊός. Αλλά
Από την άλλη πλευρά, δεν βλέπουμε την αναγνώριση σε αυτή την προσπάθεια. Μέχρι τώρα, καμία απολαβή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση για τους υγειονομικούς και για τους γιατρούς υπήρχαν επιδόματα. Δεν σημαίνει ότι όλα μεταφράζονται σε επιδόματα, αλλά αυτό είναι μια αναγνώριση στην προσφορά για τον Έμπρακτη. αγώνα και για την και για την έκθεση στον κίνδυνο. Ναι. Γιατί σαφώς και οι αστυνομικοί, από τη στιγμή που είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε ελέγχους, είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Με Σωστά. λίγα λόγια, όταν εμείς μπαίνουμε μπροστά να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος και δεν λαμβάνουμε απολύτως καμία απολαβή για όλη αυτή την ιστορία, είναι λογικό ότι θα υπάρχει και μία δυσαρέσκεια. Και αυτή η δυσαρέσκεια καθημερινά εκφράζεται από τα χείλη των συναδέλφων μας και αντιλαμβάνεστε ότι μεταφέρεται σε εμάς και μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Μιλάμε για το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Πείτε μας, επομένως, όλο αυτό πώς το εισπράττει η αστυνομική οικογένεια. Εσείς δέχεστε παράπονα έντονα από τα μέλη σας ή σαφώς κάνουν και υπομονή σε δεχόμαστε κάποια να πράγματα? Δεν μπορώ να πω, κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός του βάζουμε πλάτη είναι κάτι το οποίο είναι της πάσης γνωστό. Βάζουμε, συνηθίζουμε να βάζουμε πλάτη σε όλες τις προσπάθειες που κάνει η κάθε φυσική ή πολιτική ηγεσία. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως. Ζούμε δύσκολες καταστάσεις, ο πληθωρισμός τρέχει, οι αυξήσεις στις τιμές τρέχουν, ο μισθός μας έχει καθυλωθεί εδώ και χρόνια. Και αντιλαμβάνεστε και ότι περικοπές οι της τάξης των 30%, αν θυμάμαι καλά, από τα χρόνια των μνημονίων ακριβώς. ακόμα, το 2014, 2013-2014. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Να λάβουμε υπόψη ό,τι αφορά και εμάς, ας πούμε, ως παραμεθόριο περιοχή, που είναι η Κέρκυρα, ναι. ακόμη περιμένουμε τη δικαίωσή μας ως προς το επίδομα παραμεθορίου. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τουλάχιστον τηλεφωνικά σε αυτό το σημείο με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, τον κύριο Συριάννη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τον δούμε. Κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Έχει ξεκινήσει εδώ η συζήτηση με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μποζίκη, τον πρόεδρο των αστυνομικών της Κέρκυρας. Είπαμε δύο λόγια στην αρχή για την τραγική συγκυρία του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, εισβολή της Ρωσίας εκεί. Προφανώς θα έχουμε επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τα μεταναστευτικά ρεύματα που θα προκληθούν από αυτόν τον πόλεμο, αν δεν σταματήσει άμεσα. Εσείς ως νησιωτική περιοχή γνωρίζετε από προσφυγικές πιέσεις στο παρελθόν. Γι' αυτό σας καλέσαμε άλλωστε να δούμε κατά πόσο εσείς βιώνετε αυτήν την κατάσταση και πόσο είναι έτοιμη η αστυνομία στις Κυκλάδες. Λοιπόν, να καλησπίσω και εγώ τον κύριο Μποζίκη, τον αγαπητό φίλο. Ήθελα να σας πω ότι ακόμη και τώρα οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία συνήθως μας βγάζουν και εδώ, άσχετα που είμαστε μέσα σαν Κυκλάδες, έχουμε και εδώ αρκετά καράβια με λαθρομετανάστες. Και δεν ξέρω αν θυμόσαστε τα δύο τελευταία περιστατικά που έχουν πνιγεί αρκετός κόσμος. Στη Φολέγαδρο και στο στενό της Πάρο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμάς μας φοβίζει, πρώτον κύριο μας φοβίζει αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, γιατί το πρώτο και κυριότερο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι λαοί, κάποιο κράτος δεν υπολογίζει καθόλου ούτε διεθνές συνθήκες, ούτε κυριαρχία του κράτους, ούτε τίποτε. Και αποφασίζει και διατάσσει και κάνει αυτό που βλέπουμε όλοι στα κανάλια και στη Δύση. Έτσι, πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία σε κάθε περίπτωση. Είναι τυχόν εξελίξεις στη γείτονα Τουρκία, που κατά καιρούς από διάφορους εκπροσώπους της αναφέρουν ότι και εκτοξεύουν απειλές προς την πατρίδα μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το κυριότερο, γιατί εδώ σαν Κυκλάδες δεν έχουμε εμείς ούτε kit με να μπορέσουμε να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν, απλά ταυτοποιούνται και φεύγουν άμεσα για κάποιο θηγό στην Αθήνα σε κάποια άλλα kit. Πάμε να δούμε λιγάκι το συνδικαλιστικό σας μέτωπο. Επομένως, ο αστυνομικός στις Κυκλάδες γιατί αγωνίζεται αυτήν την περίοδο? Λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχουμε εμείς στις Κυκλάδες είναι η υποστελέχωση των νησιών μας. Ναι. Έχουμε 24 νησιά, ένας κύκλος δηλαδή γίνεται μεταξύ τους,
Και το πρόβλημά μας είναι ότι εδώ δεν έχουμε πολλούς ντόπιους αστυνομικούς, να το πω έτσι, που να μπορούν να έρθουν μετά από κάποια χρόνια στην Αθήνα ή κάπου αλλού να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Όλοι προσπαθούν να φύγουν από τα μεγάλα κέντρα, να έρθουν εδώ να πάρουν τα μόρια τους και να επιστρέψουν σε 4-5 χρόνια πίσω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό πολύ τι σημαίνει σοβαρό πρόβλημα πρακτικά. Υποστελέχωσης όλων των υπηρεσιών, που φτάνει περίπου και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 160 άτομα. Mm-hmm. Έγινε μια καλή κίνηση από το αρχηγείο μετά από πολλές παρεμβάσεις που θα σταλούν το καλοκαίρι προσωπικό για να καλύψουμε ένα μέρος αυτών, αλλά έχουμε πάρα πολλές ανάγκες ακόμη. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ, σε εμάς τις Κυκλάδες, οι μόνες υπηρεσίες που κάνουν ελέγχους για το COVID, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, το είπε και ο Νίκος προηγουμένως, είμαστε εμείς, η αστυνομία. Δεν υπάρχουν άλλες δομές που να κάνουν και το λιμεναρχείο σε κάποια νησιά. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν άλλες δομές που να κάνουν ελέγχους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε υπομειστεί όλο το βάρος. Έχουμε ακόμη όλες τις άδειές μας του έτους 2021, δεν έχει πάρει κανένας από τις άδειες, το 80% περίπου δεν έχει πάρει τις άδειες του 2021 καθόλου, γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία έχει ζητήσει να δοθεί παράταση. Έχει ζητήσει ναι, Ομοσπονδία. Αυτό περιμένουμε να δούμε για να το πούμε και στους συναδέλφους. Γιατί κάθε μέρα μας ρωτάνε ότι θα γίνει μέχρι 36-36, αλλά ακόμη δεν το έχουμε πάρει γραπτό για να μπορέσουμε να εφικάσουμε. Γίνει προγραμματισμό. Θα γίνει προγραμματισμό. Στοιχειώδη. Ναι. Και το δεύτερο έτσι σημαντικό είναι ότι το προσωπικό είναι περίπου γερασμένο. Δηλαδή, τι εννοώ. Ότι έχουμε κάποια νέα παιδιά τα οποία έρχονται από υπηρεσίες των Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλων επαρχιακών πόλεων για τα μόρια τους. Mm-hmm. Και έχουμε και το 50-60% προσωπικού που είναι ηλικίας από 45 χρονών μέχρι 57. Και αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι είναι στον δρόμο, είναι λίγο δύσκολο με τους ελέγχους. Έχουμε κάποια θέματα να χειριστούν κάποια συστήματα. Αυτό είναι τα βασικά μας θέματα. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Χρυσογοίδη, τον προηγούμενο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να πανηγυρίζει σε εισαγωγικά για την ίδρυση νέων υπηρεσιών στις Κυκλάδες, υπερστελεχωμένες, σύγχρονος εξοπλισμός, όλα καλά και άνετα. Έγινε αυτό, ειδικά με τη Μύκονο. Ναι. Που φανταστείτε ότι εντάξει, ο τουρισμός που έχει είναι επώνυμος, είναι πλούσιοι άνθρωποι. Δημιουργήθηκαν ομάδες, στάθηκαν άτομα, ικανά άτομα από την Αθήνα, από υπηρεσίες των Αθηνών που να γνωρίζουν το αντικείμενο. Έγινε πολύ σοβαρή δουλειά. Ναι. Και στη Σαντορίνη, λιγότερο όμως σε θέμα προσωπικού. Αλλά εμείς αυτό που θέλουμε είναι να καλυφθούν οι οργανικές μας θέσεις. Που αν δούμε γύρω-γύρω σε όλη την επαρχία, όλοι, αν όχι όλοι, το 80% είναι υπεράριθμοι, κάποιες υπηρεσίες είναι υπεράριθμοι. Εδώ εμάς δεν έχουμε ούτε καν τις οργανικές μας θέσεις. Και με την είδηση της Μυκόνου, της υποδιευθύνσης της Μυκόνου και Σαντορίνη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό γιατί ζητάτε να προσληφθούν νέοι αστυφύλακες, όχι μόνο άλλες κατηγορίες έτσι ενστόλων. Φέτος θα προσληφθούν 800, αν δεν κάνω 730 αστυφύλακες. Θα περάσουν 3 χρόνια. Εμάς το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, όλοι έρχονται για να φύγουν στους τόπους και φερόντες στα σπίτια τους. Δυστυχώς πληρώνουμε το κόστος των μνημονίων, τότε που είχαν παγώσει. Αυτό. Έτσι πάγωσαν οι προσλήψεις, 1:4, η αναλογία, τα θυμάστε. Μετά τα χρόνια το 17-18 μετά δεν προσελήφθησαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο πριν σας χαιρετήσουμε, κύριε Συριγιάννη. Και ένα άλλο βασικό μεγάλο πρόβλημά μας εμάς, το έχουμε θέσει και στην Αιγυστία, η οποία είπε ότι, και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, η οποία είπε ότι είναι σε δρόμο να επιληθεί, είναι επειδή, όπως σας είπα, οι Κυκλάδες, βάσει της λέξης, είναι ένας κύκλος στα νησιά μεταξύ τους. Όταν εφαρμόστηκαν τα μνημόνια, βάλαν κάποιους όρους στα ναυτικά μίλια για να μπορεί κάποιος να πάει να κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Αυτό, βάζοντας το όριο των 19 μιλίων για να μπορεί κάποιος να πάει να κάνει ένα εργαστή σε άλλο νησί, έχει τον αποτέλεσμα στα μισά νησιά των Κυκλάδων και παραπάνω να μην μπορεί να μεταβεί προσωπικό αν γίνει κάτι. Mm-hmm. Γιατί το αρχηγείο λέει ναι, θα το κάνουμε κάποια στιγμή, πηγαίνετε. Το ελεκτικό των δαπανών λέει μην πάτε γιατί μπορεί να το πληρωθείτε. Έτσι, δηλαδή, είναι οικονομικό το θέμα. Έχει το θέμα στο αρχηγείο και είπαν ότι θα λυθεί. Ακόμη δεν έχουμε κάτι σε αυτό το θέμα. Μας είπαν ότι θα λυθεί. Μακάρι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε.
που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς που μας ακούσατε. Κύριε Πρόεδρε των Κυκλάδων της Κέρκυρας, κύριε Μποζίκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε σε ό,τι αφορά τη διακλαδική συνεργασία, επειδή το ανέφερε και ο συνάδελφός σας εκεί με το λιμενικό. Εσείς ασχοληθήκατε τώρα τελευταία και με το μεγάλο αυτό πρόβλημα με το πλοίο. Έτσι που πήρε φωτιά, τραγικό. Το έφεραν, αν δεν κάνω λάθος εκεί, μετά πήγε στον Αστακό. Η διακλαδική συνεργασία πώς ήταν? Κοιτάξτε, γενικώς υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, τόσο με το λιμενικό, με την πυροσβεστική. Άλλωστε, με την πυροσβεστική συστεγαζόμαστε και έχουμε καθημερινή επαφή. Αλλά στο κομμάτι αυτό θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Mm-hmm. Συμπληρώνοντας τα όσα είπε ο Γρηγόρης προηγουμένως, αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ στην Κέρκυρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο νομός Κέρκυρας απαρτίζεται από 5 νησιά. Είναι ο κορμός το νησί της Κέρκυρας, είναι η Παξή και η Αντίπαξη, είναι η Οθονή, το Μαθράκι και η Ερίκουσα. Είμαστε ακριτικός νομός. Είμαστε σύνορα με την Αλβανία. Βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τη δεκαετία του 90, ένα μεγάλο κύμα μεταναστευτικών ροών από την Αλβανία. Και σκληρό έγκλημα τότε. Οι λιμενικοί είχαν νεκρό τον αείμνηστο, αν θυμάμαι καλά. Διαφεύγει το όνομά του τώρα. Ζαμπάτη. Το Μαρίνο Ζαμπάτη. Τώρα Μαρίνο Ζαμπάτη, ακριβώς. Λοιπόν, τραγική ιστορία. Τραγική πραγματικά. Η Κέρκυρα λοιπόν, ως νησιωτικός νομός, που θα έπρεπε τουλάχιστον ας πούμε, να εφαρμόζονται τα ευεργετήματα της νησιωτικότητας, δεν το υπάρχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες. Το επίδομα παραμεθωρίου. Αφενός το επίδομα παραμεθωρίου, αφετέρου η έλλειψη δύναμης, που δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια άμεση συνδρομή όπως είναι σε έναν υπηρετικό νομό, αντιλαμβάνεστε σε οποιαδήποτε δυσκολία, η Κέρκυρα δεν είναι εύκολο να δεχθεί οποιαδήποτε συνδρομή από αστυνομική δύναμη από όμορους νομούς. Mm-hmm. Είμαστε αποκλεισμένοι. Η δύναμη υπολείπεται κατά 50 άτομα από την πραγματική. Έχουμε έλλειψη προσωπικού. Και αν λάβουμε υπόψη ότι χάσαμε και 100 θέσεις με τον νόμο Δένδια, με την κατάργηση των 7.000 οργανικών θέσεων, έχουμε 150 άτομα μείον. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η Κέρκυρα βρίσκεται ένα από τους πρώτους και βασικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Πριν την πανδημία. Εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και εκεί. Δεχτήκαμε 2 εκατομμύρια τουρίστες, όταν όλη η Ελλάδα δέχτηκε 20, mm-hmm. που αντιστοιχεί στο 10% των επισκεπτών της χώρας μας. Έχει διεθνές αεροδρόμιο, έχει διεθνές λιμάνι, συνορεύει με την Αλβανία, είναι πύλη εισόδου στο έδαφος Σέγγεν. Περνάμε λοιπόν πολύ μεγάλες δυσκολίες και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε όλη αυτή την κατάσταση με πολύ μεγάλη έλλειψη του προσωπικού και με καθημερινές απαιτήσεις. Δημιουργούνται καινούριες υπηρεσίες, όπως είπατε προηγουμένως, που έκανε ο κ. Χρυσοχοίδης, οι οποίες όμως τελεχώνονται από την υπάρχουσα δύναμη. Ανακυκλώνεται το προσωπικό, άλλης, διαμαρτύρεται το προσωπικό επομένως, εισπράττεται τα άλλης, παράπονά του. Με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, την οποία υιοθέτησε και η σημερινή, κλείσανε στην Κέρκυρα 3 αστυνομικές υπηρεσίες. Σε μια περιοχή που έχει 120.000 Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να βάλουμε στη συζήτησή μας και τους άλλους Προέδρους και θα συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ο ρόλος της αστυνομίας σε συνθήκες πολλαπλών κρίσεων είναι το θέμα μας. Απόψε συζητούμε με 4 προέδρους πρωτοβαθμίων σωματείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για τα προβλήματα των συναδέλφων τους. Έχουμε μιλήσει ήδη διεξοδικά με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, τον κύριο Μποζίκη, και με τον πρόεδρο των Κυκλάδων, τον κύριο Γρηγόρη Συριάννη. Μπορούμε τώρα να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο των Χανίων, τον κύριο Νίκο Ξανθουδάκη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Σταυρακάκη, σε εσάς και στο σταθμό σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορέσατε να παρακολουθήσετε τη συζήτησή μας στο πρώτο μέρος. Έχουμε μιλήσει ήδη για τις πολλαπλές κρίσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Θα ζητήσω συγγνώμη, δεν ήμουν σε καλό σημείο. Δεν πειράζει, κύριε πρόεδρε.
Δεν πειράζει. Ναι, ναι. Πάμε στο θέμα μας κατευθείαν. Εσείς είστε πρόεδρος σε ένα ιστορικό σωματείο. Άλλωστε, η Ένωση Χανίων είχε βάλει πλάτες τα δίστεχτα χρόνια της δεκαετίας του 80 για να ιδρυθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Εσείς έχετε βρει στρωμένο, θα έλεγα, για τα καλά το έδαφος. Εκεί είστε ένας δυναμικός πρόεδρος, ένα δυναμικό προεδρείο. Θέλω λοιπόν άμεσα να μας πείτε έτσι τη χρησιμότητα του συνδικαλισμού, πώς την εισπράττουν οι συνάδελφοί σας στα δικά σας μέρη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρακάκη. Μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πω ότι το Σωματείο των Χανίων είναι πρώτο πανελλαδικά που πήρε σφραγίδα νόμιμου σωματείου το 1991. Ξεκίνησε το 1989 όλη η ιστορία τότε με τους συναδέλφους που ήταν πρωτεργάτες. Έτσι. Να φτιάξουν τότε το σωματείο. Έτσι. Και το 1991 είμαστε οι πρώτοι. Έχω τα πρακτικά στο σωματείο μου, όποτε θέλετε να σας τα δώσω στη διάθεσή σας. Σας πιστεύουμε, κύριε Πρόεδρε. Ιστορικά το πρώτο σωματείο. Έτσι. Που πήρε σφραγίδα σε όλη την Ελλάδα, νόμιμο σωματείο όπως είμαστε εμείς. Τώρα, για την ιστορία, ναι. Εγώ είχα τότε τα πρώτα χρόνια, ήμουν και εγώ μαζί με τους τότε πρωτεργάτες. Mm-hmm. Είχα διατελέσει παλαιότερα 93-95 γραμματείας, 95-97 αντιπρόεδρος του τότε σωματείου Χανίων. Έτσι. Πάμε στο σήμερα, λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Πάμε στο για σήμερα. Για την ιστορία όμως, κύριε Σταυρακάκη, πρέπει να πούμε για δύο πράγματα για το πριν. Πώς τάξαμε στο πριν και μετά πήγαμε στο μετά. Το μετά λοιπόν σήμερα είναι. Έτσι. Ότι ο συνδικαλισμός έχει παίξει μεγάλο ρόλο και στις ζωές των συναδέλφων μας. Σωστά. Και γενικά στον πολίτη, τον αστυνομικό. Στην κοινωνία. Διότι μην ξεχνάμε ότι πίσω από τη στολή υπάρχει ο άνθρωπος. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Όταν θα βγάλουμε τη στολή μας, πλέον είμαστε μέσα ομάδα του κοινωνικού συνόλου. Μην ξεχνάμε, εγώ πρόλαβα τα χρόνια τα οποία δούλευα 4 ώρες το πρωί και 4 ώρες το βράδυ. Μην επανέλθουμε σε αυτές τις εποχές. Μην επανέλθουμε στις εποχές οι οποίες διπούσαμε την πόρτα για να μπούμε στο γραφείο του διοικητή. Όμως, ναι. Με όλο το σεβασμό και τώρα, δεν λέμε να χάσουμε το σεβασμό στους ανωτέρους. Άλλο συνδικαλισμός, άλλο ιεραρχία, άλλο πειθαρχία. Όμως, ο καλός συνδικαλισμός βοηθάει μια καλή διοίκηση να γίνει ακόμα καλύτερη. Προφανώς. Και όπως ξέρετε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε της Κέρκυρας. Δώστε τα χαιρετίσματά σας στην Κρήτη. Απόλυτα, Νίκο, γεια σου. Καλησπέρα, Πρόεδρε μου. Χάρηκα. Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε ακούσω. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούμαστε, Νίκο. Και επειδή είμαστε στις δύο άκρες της Ελλάδας, έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα ως ενώσεις. Και μου δίνεις την ευκαιρία να σου πω ότι πράγματι είναι ιστορικό το σωματείο σας και οφείλουμε πολλά στην Ένωση Χανίων. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στην ακριτική μας Λέσβο. Να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλειο Ροδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Επιτέλους σας βλέπουμε και εσάς. Την καλησπέρα και από τη Λέσβο και σε εσάς και στους αγαπητούς πρόεδρους των ακριτικών νησιών μας. Λοιπόν, κύριε Ξανθουδάκη, πάμε να μας πείτε λιγάκι για τις δικές σας αγωνίες εκεί στα Χανιά. Ποια αιτήματα προβάλλετε αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα το έχουμε πρώτη γραμμή. Είναι, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι οι συνάδελφοι, είναι το επικίνδυνο. Πρέπει το επάγγελμά μας να αναγνωριστεί πλέον επικίνδυνο. Το δεύτερο και βασικό στο αίτημά μας είναι ότι πρέπει να ξαναγυρίσουν οι μισθοί εκεί που ήταν το 2012. Δεν νοείται σε χώρα ευρωπαϊκή, σε παγκόσμιο επίπεδο, να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές και μάλιστα από Συμβούλιο Επικρατείας και Ελευθύρικες και ακόμα η κάθε κυβέρνηση και η προηγούμενη και αυτή να κοφεύει. Τρίτο και βασικό είναι η λεγόμενη αναδιάσπωση που έγινε το 2017, που για μένα τότε δεν ήμουν πρόεδρος, ήμουν αντιπολίτευση του σωματείου, αλλά είχα πει τότε πολύ στεναρά, θα βάλει μπέτι που λέμε, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου και βάζω μπέτι και δεν συμβιβάζομαι με το άδικο, ότι ξέρετε κάτι... Μπέτι είναι αριθμοί, το στήθος, για να καταλαβαίνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι, έτσι. Ναι, ναι, σωστά, έχετε δίκιο, γνώμη ότι έχετε δίκιο. Το μπέτι είναι το στήθος και στα βαγκάκι, καλά κάνετε και μου το είπατε, γιατί πολλοί συνομιλητές δεν το καταλάβουν, έτσι το στήθος. Και επειδή έχω μάθει και μιλάω πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, η λεγόμενη αναδιάθρωση που έγινε για τον ομό Χανίων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων το 2017 ήταν κάκιστη. Μάλιστα. Το είχα πει, δεν έβγαινε ούτε σε νούμερα ούτε σε υπηρεσίες. Κλείναμε ταμπέλες και φτιάξαμε άλλες ταμπέλες για να λέμε ότι κάναμε εγγένεια νέων υπηρεσιών κτλ. Για μην επανέλθω το 1995, τότε στη λεγόμενη που είχε κάνει τότε ο τότε Μακαρίτης υπουργός, ο κύριος Βαλυράκης, την οποία αντί για αναβάθμιση που είχε γίνει τότε στην αστυνομία, τα πολυδύναμα που πολυδύναμα, λέγαμε, λέτε, τα είπαμε, λοιπόν, τα πολυαδύναμα, τα λεγόμενα πολυδύναμα. Έτσι. Λοιπόν, μια από τα ίδια έγινε. Το μόνο καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι από τα λάθη μαθαίνουμε. Και ευτυχώς που ήμουν αυτός που τα έλεγα πάντα
και δικαιώθηκα έστω και αργά και από τη φυσική, το τονίζω, αλλά και από την πολιτική ηγεσία. Το είδαν αργά, δεν θέλανε να το δούνε, το είδαν όμως και το αναγνωρίζαν έστω και αργά. Σιγά 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 πάει να κάνουμε κάτι προς το καλύτερο και στο νομό Χανίων. Τώρα, όσο αφορά ένα μεγάλο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε στα Χανιά, είναι η ενίσχυση των οχημάτων. Τα οχήματα είναι παλιά. Μα εδώ έχουν προμηθευτεί, μας λένε, εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες οχήματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Εγώ να σας δώσω να καταλάβετε, θα μιλήσω μόνο για την υπηρεσία τη δικιά μου που έχω άμεση και γνωρίζω, για να μην σας μιλήσω για όλες τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή έχω 2 αυτοκίνητα από τα 7 που είχα. Το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων που υπηρετώ διοικητής. Όταν λέμε τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων, μιλάμε για βουνά και για λαγκάδια. Και ό,τι άλλο χρειάζεται να βοηθήσουμε την εκάστοτε υπηρεσία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ναβάρα διαθέσιμα και έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές, τα οποία δεν έχουν οχήματα. Μην κοιτάτε την τελευταία δωρεά που έγινε στον κύριο Λεμπιδάκη που έδωσε κάποια αυτοκίνητα και τα πήρανε συγκεκριμένα στα Χανιά. Πήρανε 4. Πήρε ένα Ιόπτη, πήρε 2 Βούακ και ένα ο κύριο διευθυντή, ο ταξίαρχο, μέσα στο. Την καταπολέμηση της καθημερινότητας δεν πήραμε κανένα αυτοκίνητο. Κανένα, όταν λέμε κανένα. Κατανοητό και δεν το αμφισβητούμε αλλήμονο. Όσο αφορά το θέμα αυτό για τους αστυνομικούς, και έχουμε και ένα άλλο θέμα, ότι με πάρα πολλές ενοχλήσεις και από εκεί και πέρα πολλές παραστάσεις, είχαμε και μεγάλες ελλείψεις αλεξίσφαιρα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα και τεράστιες ελλείψεις σε 2 οικήματα. Το αστυνομικό τμήμα Καντάνου, το λεγόμενο που έχει γίνει τώρα Παγιώχωρας, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι ένα παλιό τμήμα. Είχαμε προσφάτως και πολλά θέματα όσο αφορά και την απόδραση που έγινε από τα κρατητήρια. Για την απόδραση θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω ειδικότερα εσείς, ναι. Πού την αποδίδετε. Είναι ακατάλληλα τα κτίρια, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θα σας πω. Τους πιάσατε βέβαια στη συνέχεια, αλλά... Θα σας πω, κύριε Σταυρακάκη, εγώ μιλάω πάντα τη γλώσσα, την ξύλινη, την αληθινή γλώσσα. Ήταν μια τυχή στιγμή για τους συναδέλφους μας, ολιγορήσανε για λίγο, τους πιάσανε στον ύπνο οι λεγόμενοι ποινικοί που λέγαμε, κόψανε τα κάγκελα και αποδράσανε. Όμως, από εκεί πέρα θα σας πω και κάτι άλλο. Τα εν λόγω κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Χανίων δεν είναι για κράτηση ποινικών κρατουμένων. Είναι για μια φυσιολογική κράτηση μέχρι να αποδοθεί ένα 24ωρο να πάει ο κατηγορούμενος στον εισαγγελέα. Δεν έχουν προδιαγραφές φυλακών, αυτό μας λέτε. Κρατάτε βαρυπινίτες. Εδώ να δείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν, δηλαδή άμα δείτε είναι το οίκημα στο συγκεκριμένο πράγμα στα κρατητήρια, για το μεταγωγόν μιλάω που ανήκει τα κρατητήρια στο Χανίων, είναι επίοικος απαράδεκτα. Επίοικος. Αύριο, άφησα να περάσει λίγο αυτή η σκόνη, αύριο θα επισκεφτώ πάλι για δεύτερη φορά το μεταγωγόν μαζί με το Προεδρείο και την Ένωση Αστυνομικών, όλα τα μέλη μας. Ναι. Θα επισκεφτώ και τον κύριο Διευθυντή και τον Διοικητή να κατεβούμε να δούμε πού φτάνει και τι πρέπει να γίνει. Προσφάτως επισκέφθηκα τον κύριο Αρχηγό, του κατέθεσα μαζί με τον γραμματέα μου τι πρέπει να γίνει. Τι προτάσεις καταθέσατε, τι προτάσεις. Να εφαρμόζω την νομοθεσία, πρέπει... φαντάζομαι. Ασφαλώς και ότι δεν προβλέπεται ποινικοί κρατούμενοι, σοβίτες, δις και τρεις, καταλαβαίνετε που αυτοί έχουν άλλους νόμους. Να μην αναπτύξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να πάνε σε ένα κελί 3x3 ή 2x2, που να είναι μέσα γυναικόπαιδα, να είναι μέσα μικρά παιδιά, να είναι μέσα άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για ένα φτώφορο, για ένα αρκόλ, για μια προστατευτική φύλαξη και να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους μαζί τους. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν διείσταται στον 21ο αιώνα να τους βάζουμε όλους μαζί στο ίδιο τσουβάλι. Δεν γίνεται και το καταλαβαίνετε. Και μια από αυτό που έγινε, έστω για μένα κακό που έγινε η απόδραση, αλλά μέσα από αυτό το κακό. Θα βγει πιστεύω ένα καλό. Μακάρι να διορθωθεί λοιπόν η κατάσταση. Μακάρι να διορθωθεί η κατάσταση, αυτό είναι ο στόχο. Δεν πάει να διορθωθεί, κύριε Σταυρακάκη, διότι λέει: αν μα λέει το μωρό δεν κλάψει, η μαμά δεν θα τα αλλάξει. Έτσι. Και επειδή εγώ λοιπόν, δεν θα περιμένω το περιμένουμε. Μωρό να κλάψει, δεν θα περιμένω εγώ το μωρό να αλλάξει. Θα περιμένουμε τι παρεμβάσει σα για να διορθωθεί επομένω η κατάσταση. Σωστά, κύριε Σταυρακάκη. Θέλω να σα ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε τελευταίο για να συζητήσουμε και με τον κύριο Ροδόπουλο να δώσουμε το λόγο που δεν έχει. Που άκουσα τους συναδέλφους όλους που τοποθετηθήκανε, βέβαια δεν κατάφερα για πολλή ώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δώσατε δυνατότητα. Πάντα στη λοιπόν, διάθεσή σας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ροδόπουλο τώρα για τα θέματα της Λέσβου σε σχέση και με τα μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία πιέζουν την περιοχή σας. Έτσι εσείς από πρώτο χέρι μπορείτε να μας πείτε πάρα πολλά για αυτή την κατάσταση έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο θέμα που έθιξε ο φίλος μου Νίκος. Έχει να κάνει με τους ποινικούς. Είναι ένα θέμα το οποίο μαζί με τις ενώσεις της Χίου, της Άμμου, της Ρόδου και της Κότο έχουμε θίξει επανειλημμένα. Έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας και αναμένουμε τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγωγές. Τι ακριβώς προτείνετε, κύριε Πρόεδρε. Που θα γίνουν να είναι προς όφελος των συναδέλφων μας. Ναι. Έτσι ώστε να είναι
και ασφαλείς οι μεταγωγές, αλλά και με βάση την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει ο αστυνομικός, αλλά και ο μεταγόμενος, ο κρατούμενος. Τι ακριβώς προτείνετε? Σχετικά με το μεταναστευτικό, με ακούτε? Για τις μεταγωγές, τι ακριβώς προτείνετε? Εμείς είπαμε να είναι η μικρότερη δυνατή παραμονή, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος των Χανίων, στα κρατητήρια. Ναι, ναι. Δυστυχώς, η παραμονή τους πολλές φορές υπερβαίνει τις 10 μέρες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά ασφαλείας κατά την παραμονή και να κινδυνεύουν συνάδελφοι, όπως είδαμε και πρόσφατα στα Χανιά. Κατάλαβα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Άλλα προβλήματα, υποστελέχωση των υπηρεσιών, φαντάζομαι υπάρχει και εκεί, έτσι. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και το οποίο είναι στην κορυφή της ατζέντας ένωσής μας είναι η επαναλειτουργία δύο αστυνομικών τμήματων, τα οποία είχαν υποβαθμιστεί με την προηγούμενη αναδιάρθρωση σε αστυνομικούς σταθμούς. Πλέον θα λειτουργήσουν ως καινούργια αστυνομικά τμήματα και δυστυχώς μέχρι τώρα επίκειται η στελέχωσή τους να πραγματοποιηθεί από τη δύναμη που είναι, βρίσκεται στο νησί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Άρα έχουμε αστυνομικά τμήματα στα χαρτιά, έχουμε αστυνομικό τμήμα φάντασμα και εκεί πέρα, ενώ δεν λειτουργεί στην ουσία. Πρόκειται να λειτουργήσει, αλλά με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι τώρα είναι το ότι πρόκειται να μιλάμε για δύο τμήματα να στελεχωθούν από την υπάρχουσα δύναμη. Δηλαδή να αποδυναμωθούν άλλες υπηρεσίες προκειμένου να λειτουργήσουν τα καινούργια τμήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι αδύνατο και ουσιαστικά θα είναι μόνο στα χαρτιά. Μάλιστα. Θα είναι αυτό που λέμε τμήματα φαντάσματα. Θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσουν. Και δυστυχώς για ακόμα μια φορά οι υπόλογοι θα είναι οι αστυνομικοί απέναντι στην κοινωνία. Έτσι είναι. Για τις μεταναστευτικές πιέσεις. Εμείς, συγγνώμη λίγο να σας διακόψω, έχουμε ζητήσει μέσω της Ομοσπονδίας μας από την πολιτική και φυσική μας ηγεσία το να υπάρξει στελέχωση των τμήματων αυτών εκτός Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εισακουστούμε και δεν θα γίνει το λάθος που έγινε με την προηγούμενη αδιάρθρωση όταν και δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα σε όλες τις υπηρεσίες. Mm-hmm. Είμαστε ίσως η μοναδική διεύθυνση που δεν έκλεισε καμία υπηρεσία. Αντίθετα, δημιουργήθηκαν δύο νέες υπηρεσίες τότε, το ΠΡΟΚΕΚΑΡ Λέσβου και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης. Ναι. Το οποίο στελεχώθηκαν πάλι, όπως σας είπα και πριν, από τους συναδέλφους που υπηρετούν εδώ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά κενά σε όλες τις υπηρεσίες. Κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργούν στο βαθμό που πρέπει. Για τις μεταναστευτικές πιέσεις θέλω να σταθούμε λιγάκι. Υπήρχαν και αντιδράσεις την περασμένη εβδομάδα εκεί από τους κατοίκους και του δικού σας νησιού. Τι ακριβώς συμβαίνει? Σχετικά με τον μεταναστευτικό δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχει μία ύφεση. Έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός των διαμένων μεταναστών στο κέντρο αλλά και στην πόλη της Μυτιλίνης. Ναι. Είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Βέβαια αυτό δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και τώρα με την κρίση στην Ουκρανία υπάρχει ο φόβος. Έτσι. Επίκειται η νέα δομή όπως έχει εξαγγείλει και η κυβέρνηση. Ξεκίνησε μια προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί όπως αντίστοιχη με την δομή της Σάμου σε μεγαλύτερης χωρητικότητας βέβαια. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και εμείς να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Βέβαια, έχει στο βαθμό που υπήρχε. Ο κόσμος ζητάει ουσιαστική έτη. Αστυνόμευση, αν κατάλαβα καλά. Εκτός από τις όποιες αντιδράσεις για την ύπαρξη αυτών των εγκαταστάσεων, έτσι θέλει αστυνομία, θέλει αστυνόμευση. Κοιτάξτε, αν δείτε, ο κόσμος της Λέσβου έχει βιώσει τα πάνδυνα την τελευταία 7 ετία, τουλάχιστον. Έζησε στιγμές πρωτόγνωρες που φοβάται μην επανέλθουμε στις καταστάσεις αυτές. Στις προηγούμενες. Κατανοητό. Θεωρούν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που είναι αποτρεπτικοί στο να δεχθεί ο κόσμος την καινούργια δομή. Έχει να κάνει με το φόβο σχετικά με το αν θα είναι συνεπείς οι κυβερνώντες με βάση αυτά που λένε. Τις δεσμεύσεις. Φοβούνται μήπως η παραμονή των μεταναστών είναι πάλι όπως τα προηγούμενα έτη, 2 και 3 ετών στο νησί. Φοβούνται μην αυξηθεί ο αριθμός. Είναι και μια μερίδα συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας που δεν επιθυμούν καθόλου. Η μεγάλη πλειοψηφία επιθυμεί να είναι ένα μικρό καταγραφικό κέντρο και η παραμονή στο νησί να είναι το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην Κέρκυρα.
Κύριε Πρόεδρε, να δούμε λίγο την αντεγκληματική πολιτική. Πώς φτάνει εκεί? Εδώ καλά εξαγγέλλονται, καλά γίνονται τα σχέδια επί χάρτου. Από το κέντρο μέχρι την περιφέρεια όμως και στην εφαρμογή, έτσι στην πράξη, υπάρχει μεγάλη απόσταση, θα έλεγα. Είπατε για 2 εκατομμύρια τουρίστες πέρυσι. Ακριβώς, είπα, για 2 εκατομμύρια τουρίστες το 2019 προ-πανδημίας. Γεια σου, Βασίλη, από την Κέρκυρα. Καλησπέρα. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Έχουμε πιάσει ένα τα σημεία του ορίζοντα της πατρίδας μας σήμερα. Σωστά. Θέλω να σταθώ λοιπόν στους 2 προηγούμενους προέδρους, τον Νίκο και τον Βασίλη, από τα Χανιά και από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, στο γεγονός των μεταγωγών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και στην Κέρκυρα αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα προβλήματα. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι στην Κέρκυρα λειτουργεί και κλειστή φυλακή, μία από τις πιο σκληρές φυλακές στην Ελλάδα. Έχουμε βαριούς ποινικούς κρατούμενους. Για την αντιγκληματική πολιτική. Για την αντιγκληματική πολιτική. Η αντιγκληματική πολιτική είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Η τελευταία αναδιάρθρωση, όπως σας είπα προηγουμένως, κύριε Σταυρακάκη, είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν στην Κέρκυρα 3 υπηρεσίες. Όπως αντιλαμβάνομαι στη Λέσβο, έγινε αντιληπτή αυτή η αδικία που έγινε στην μείωση του αγαθού της ασφάλειας, του παρεχόμενου αγαθού της ασφάλειας προς τους πολίτες. Έτσι. Και είχε σαν αποτέλεσμα να επανειδηθούν και να επανειδηθούν αυτές οι υπηρεσίες. Σε εσάς τι γίνεται? Στην Κέρκυρα αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Και κλείσανε το τμήμα της Νότιας Κέρκυρας, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, όπου εκεί είναι η δεύτερη πύλη εισόδου του νησιού μας, είναι το δεύτερο λιμάνι του νησιού μας, και κλείσανε το τμήμα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού και τα απομακρύνανε σε μια απόσταση 15 χιλιόμετρα από εκεί. Προφανώς τα αρχηγεία πιστεύουν ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα στο νησί. Μα πώς δεν υπάρχει εγκληματικότητα τη στιγμή που το καλοκαίρι η Λευκύμη, ο Κάβος, που για όλους είναι γνωστός ο Κάβος για τα έκτροπα που γίνονται από τους νέους τουρίστες που είναι εκεί 18-30 ηλικία, ενισχύονταν καθημερινά η υπηρεσία με 15-20 αστυνομικούς και έκρινε η υπηρεσία σκόπιμο να κλείσει την εκεί αστυνομική υπηρεσία και να την απομακρύνει κατά 15 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Πώς θα πετύχει την αντικλιματική πολιτική όταν το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ως αστυνομία είναι οι παραβάσεις COVID και οι παραβάσεις τροχέας και οι κλοπές και οι διαταράξεις που γίνονται το καλοκαίρι σε καταστήματα αυτού του είδους δεν ενδιαφέρουν καθόλου? Εσείς νομίζω είχατε καταγγείλει και κάποιες περίεργες καταστάσεις εκεί. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση, τιμωρηθήκατε για την ακρίβεια του λόγου σας. Τιμωρήθηκα με την ποινή της επίβλεξης. Συμβαίνουν Συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2021-2022, γιατί δυστυχώς χρειάζεται να μας φημώσουν. Δυστυχώς το μόνο δικαίωμα που έχουμε ως συνδικαλιστές είναι η φωνή μας. Ξέρετε ότι εμείς δικαίωμα απεργίας δεν έχουμε, Βασίλη. Συγγνώμη, κάτι θες να πεις? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ροδόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, δεν θέλετε. Κύριε Μποζίκη, συνεχίστε. Μιλάμε για την εγκληματικότητα. Επομένως, υπάρχει εγκληματικότητα. Πρέπει να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην περιοχή σας. Εγώ θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ο πόλεμος των σκουπιδιών εκεί. Υπήρχε πολλή αστυνομία στο νησί, μεταφερόμενη από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Αυτά είναι παρελθόν. Το λύσατε το πρόβλημα με τα σκουπίδια και τι έγινε τελικά? Ξέρετε κάτι. Διαχρονικά η αστυνομία αποτελεί το πλυντήριο για τα κακώς κείμενα της κάθε κυβέρνησης. Ό,τι δεν μπορεί να λύσει με διάλογο η κάθε κυβέρνηση και με πολιτικές αποφάσεις, το φορτώνει στην αστυνομία. Εμείς πριν ξεκινήσει το ζήτημα του Χιτά της Λευκύμης, το Φεβρουάριο του 2018, 3 μήνες πριν, γιατί το Μάιο ξεκίνησε, συναντηθήκαμε με το τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και το σημερινό αρχηγό, τότε ως επιτελάρχη, και θέσαμε τις ανησυχίες μας για μην γίνει ακόμα μία φορά το ζήτημα των σκουπιδιών αστυνομικό ζήτημα. Γιατί ήταν καθαρά πολιτικές οι αποφάσεις που μπορούσαν να ληφθούν και να δοθεί λύση. Τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα λοιπόν, μετά από 3 εκατομμύρια κόστος αυτή την ιστορία με τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας, με τραυματίες αστυνομικούς, με καταπώνηση του στόλου των οχημάτων και των συναδέλφων μας που ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, ο Χιτά της Λευκύμης τελικά δεν λειτουργήσε. Και ξοδεύτηκαν εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά. Εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια.
Σας είπα, μόνο στις μετακινήσεις οι αποζημιώσεις ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και το κόστος του έργου και οι ζημίες που έπαθε και ο χώρος από τις καταστροφές της κοινωνίας που αντιδρούσε σε αυτό το μέτρο, δεν ξεχάστηκαν όλα μέσα σε ένα βράδυ, κύριε Σταυρακάκη. Έτσι είναι, και η αστυνομία πάλι είναι στο δρόμο όμως. Οι συνάδελφοί μας προσπαθούν και κοπιάζουν καθημερινά να πετύχουν αυτό που επιδιώκει και θέλει η κάθε κυβέρνηση. Με χωρίς όμως τις δυνατότητες, γιατί η δύναμη είναι ελλιπής, δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μια κριτική περιοχή, μια νησιωτική περιοχή που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον να έχει πληρότητα από πλευράς δύναμης και υπολοιπόμαστε κατά 50 αστυνομικούς, ναι, από τη δύναμή μας. Ναι. Λοιπόν, όπως σας είπα, η Κέρκυρα είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα. Πάρτε μια ανάσα να... Πάρτε μια ανάσα, κύριε Ροδόπουλε. Θέλω στα λίγα λεπτά της εκπομπής που έχουμε να συνοψίσουμε λίγο τα αιτήματά σας. Τι ζητάτε από την κυβέρνηση για ανακούφιση της αστυνομικής οικογένειας συνολικά. Και το λέω διότι διάβασα και την πρόταση που έκανε η Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ τις τελευταίες μέρες, έτσι με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης που είχατε το ψυχοσάββατο. Θα το γνωρίζετε ότι η Γραμματεία Γυναικών έχει υποβάλει μία πρόταση επέκτασης του δικαιώματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υιοθετηθέντων από τη Βουλή Τέκνων, να γίνεται αυτό δηλαδή και στη σχολή αστιφυλάκων της ελληνικής αστυνομίας, στην οποία θα μπορούν να εισάγονται μέχρι 2 υποψήφοι χωρίς εξετάσεις και καθυπέρβαση του αριθμού των εισαχτέων. Είναι μέτρα που κατατίθενται από τη δική σας πλευρά, δεν κοστίζουν, αλλά παρά τα αυτά βλέπουμε ότι κάπου εμπλέκονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Αισιοδοξείτε ότι τουλάχιστον αυτό θα γίνει? Είναι η πρώτη φορά που πιστεύω ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ομοσπονδία μας σε πολλούς και σημαντικούς τομείς, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις οικονομικές απολαβές, αλλά δείχνουν πραγματικά το ρόλο που έχει ο Έλληνας αστυνομικός στην κοινωνία και το σεβασμό που πρέπει να υπάρχει απέναντί του. Δυστυχώς, όπως είπε και ο φίλος μου ο Νίκος πριν, το ότι ειδικά εμείς που ζούμε στην επαρχία και είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας, και είναι πιο εμφανές αυτό, πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με την κοινωνία, όπως έγινε στην περιοχή της Κέρκυρας με τα σκουπίδια, ναι, και στην περιοχή τη δική μας τα προηγούμενα έτη με την προσπάθεια λειτουργίας, δημιουργίας καινούργιας δομής. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ένωση τη δική μας, όπως αντίστοιχα και τις Κέρκυρες από όσο γνωρίζω, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις και να κατανοήσουν όλοι ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι μαζί με την κοινωνία και προς όφελος της κοινωνίας. Δυστυχώς η εμπλοκή των συναδέλφων μας στα πολιτικά παιχνίδια είναι αναπόφευκτη έως τώρα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει και στο μέλλον, και ο ρόλος του αστυνομικού είναι συγκεκριμένος. Μάλιστα. Μέσα από το πλαίσιο το οποίο κινείται η Ομοσπονδία μας, πιστεύω ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν. Μακάρι. Είμαι πολύ αισιόδοξος και σε βάθος χρόνου πιστεύω ότι θα γίνει το αποτέλεσμα που επιθυμούν όλοι και που μας μεταφέρουν όλοι οι συνάδελφοι. Μακάρι. Στο ένα λεπτό και ένα από τα σημαντικότερα θέματα, όπως έδειξε και ο Νίκος στην αρχή της εκπομπής, είναι το. Μια τελευταία κουβέντα από εσάς, κύριε Μποζίκη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βλέπουμε για ακόμα μία φορά ότι οι γυναίκες αστυνομικοί πρωτοτυπούν, κατεβάζουν προτάσεις που έχουν πραγματικά πρωτοτυπία, πραγματικά προχωρημένες, και πραγματικά θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ενσκύψει σε αυτό το αίτημα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι δίκαιο. Σωστά. Παιδιά συναδέλφων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσία θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν κάποια αποκατάσταση. Σωστά. Είναι λοιπόν σωστό και δίκαιο το αίτημα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, για να κλείσω, η Κέρκυρα και τα νησιά έχουν ιδιαιτερότητες. Όπως και είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, περάσαμε δύσκολες στιγμές εδώ με την κατάσταση του Χιτά της Λευκύμης και προσπαθούσαμε ως συνδικαλιστές να λειτουργήσουμε πυροσβεστικά και να κάνουμε, αν θέλετε, τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ της διοίκησης και των συναδέλφων μας. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι πετύχαμε πολλά. Καταφέραμε να κρατήσουμε ισορροπίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάρα αν πολύ. Θέλετε, ναι. Μια τελευταία λέξη. Αυτός θα πρέπει να είναι ο ρόλος μας. Έτσι. Και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
στεκόμαστε σε πράγματα που δεν μας αφορούν. Εκείνο που λοιπόν, μας ενδιαφέρει δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Υποχρέωση... Κλείσαμε, αγαπητέ Πρόεδρε. Εξαντλήσαμε όλα τα χρονικά περιθώρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Μείνετε στο Blue Sky.